Και ενώ όλα αυτά αποδείχθηκαν πομφόλιγες, διότι είχαμε εκατοντάδες παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ η εκλεγμένη κυβέρνηση των Σκοπίων τώρα διέγραψε και το Βόρεια από το ψευδομακεδονία που χρησιμοποιεί, είπαμε να το γιορτάσουμε, έτσι κύριε Ιωάννη Γκέκα. Ακριβώς έτσι είναι, ε, που είπατε, εγώ θα προσθέσω και φλήνα φήματα. ομολογώ ότι δεν έχω ξανακούσει ένα τόσο σύντομο βίντεο με τόσα πολλά ψέματα. Έχουν, όλα αυτά που είπαν, δεν, τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν, δεν έχουν υλοποιηθεί. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς, πώς, έχουν το θράσος να δημοσιεύουν ένα τέτοιο βίντεο. Είναι, είναι τελείως ξεδιάντροπο και είναι μπεγμός από όλα αυτά που ακούσαμε. Ήταν τότε το βίντεο, έτσι. Ήταν το διαφημιστικό βίντεο, το προπαγανδιστικό βίντεο, όπως αποδεικνύεται σήμερα, για τη δίθεν επιτυχημένη συμφωνία... Η οποία εν τέλει έβαλε τα Σκόπια στον Άτομο από την πίσω πόρτα, έκανε ο κύριο Πάγια τη δουλειά του. Ήρθε και το βιβλίο του κυρίου Πάγια. Πώ το σχολιάζετε αυτό, που έθιξε πλέον πραγματικά τι είχε συμβεί εκείνη την περίοδο. Ακριβώ. Και μου θύμισε επίση εκείνο το έγγραφο που είχε διαρρεύσει από τα Wikileaks, που ήταν ένα έγγραφο σταλμένο από την Αμερικανή επιτετραμένη στα Σκόπια που το έστειλε στο Foreign Office, που έλεγε τότε ξεκάθαρα και νομίζω αυτά λέει και ο Πάγιατ κυρία Νουλάντ, Νουλάντ. Μάλιστα. Που ε, εκεί ε, έλεγε ότι ε, τα Σκόπια προθυμοποιούνται να δεχθούν μια σύνθετη ονομασία σε περίπτωση που του αναγνωριστεί από την Ελλάδα μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, όπω και έγινε. Καλά, κύριε Γκέκα, εδώ έχω ε, ε, μια μεγάλη ένσταση. Διότι άπαξ και δίνει το όνομα Μακεδονία με όποιο προσδιορισμό αυτομάτως δίνεις εθνότητα και γλώσσα. Μην πέφτουμε δηλαδή σε αυτή την παγίδα. Οι βορειοκορεάτες, δεν λέγονται βορειοκορεάτες, κορεάτες λέγονται και η γλώσσα τους κορεατική λέγεται. Όσες ε, προσθήκες και αν βάλεις μπροστά, άπαξ και δώσεις στο Μακεδονία, τα έχασες όλα. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέγαμε εμείς, ανέκαθεν και δυστυχώ, μακάρι να μην είχαμε επιβεβαιωθεί, λέγαμε ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να γνωρίσει. Κράτος με το όνομα Μακεδονία, έστω και σύνθετο, ε, διότι ε, ακόμα και αν το είχαν αναγνωρίσει όπως είπε και το βίντεο πριν 100, 140 χώρες τόσες, δεν έπρεπε η Ελλάδα ποτέ να έχει αναγνωρίσει κράτος με το όνομα Μακεδονία, γιατί βλέπουμε σήμερα τα αποτελέσματα. Μα ήταν η τρίπλα για να μπουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ, Στέφανε Εγώ θα συμφωνήσω με τους ε, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται τώρα, κύριε Γκέκα, εδώ έχουμε Τώρα τι γίνεται, αυτά γίνανε. Και ο κύριο Γκουλέκα ορκίστηκε προχτές Υπουργός Μακεδονίας και θράκησε, αν δεν κάνω λάθος. Επανορκίστηκε, μπας σε εκτός. Αυτοί ορκίζονται σαν τους Γκυζίκηδες. Ή ορκίζουν σαν τους Γκυζίκηδες. Αυτή είναι η κυβέρνηση των Εογκυζίκηδων. Όπως οι Τούρκοι έμπαιναν στην Κύπρο και ο Γκυζίκης ο άνθρωπος του Ιωαννίδη. Τα ξεχνάμε αυτά, 50 χρόνια έχουν περάσει. 52 χρόνια από την, τη, χειρότερη στιγμή της ελληνικής δημοκρατίας 50 παιδί, τα, λένε, αν τα ακούνε οι τα λέω 50 σωστά το είπες 50 50 χρόνια 50 ναι. χρόνια, και θάψαμε μετά από 50 χρόνια τον Κωνσταντίνο Τσιτηρίδη τον ήρωα αυτών στην κρύα βρύση Πέλλας που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους εισβολής σήμερα τον, θα, προ, χθες τον θάψαμε μετά από 50 χρόνια και δεν παρευρέθη ούτε ένα υπουργό ούτε φυσικά η πρόεδρος Δημοκρατίας. Και τι να πάνε, αυτή δεν ήτανε... Μαχητές της Κύπρου, όλοι όσοι πολέμησαν εκεί οι εθνικιστές, οι πατριώτες, ήταν χουντικοί. Θεωρήθηκε χουντικό στράτευμα αυτό που πολέμησε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι μακεδονομάχοι, κύριε Γκέκα, είναι οι σημερινοί κυβερνήτες της χώρας. Αυτοί που φόραγαν τις περικεφαλές του Βουκεφάλα και του Μέγα Αλέξανδρου, είναι αυτοί που αυτή την ώρα πουλάνε για δεύτερη φορά, σκοτώνουν για δεύτερη φορά το μακεδονικό κορμί. Και ξαφνικά... Αναπηδούν μέσα από τα χαλάσματα, τα συντρίμια αυτών που θέλουν να σκοτώσουν την Ελλάδα αναπηδούν τα ιδρύματα του κυρίου Τσίπρα, το ίδρυμα Τσίπρα λέει. Από πού και ως πού το ίδρυμα Τσίπρα κανονίζει με τον κύριο Ζάεφ να κάνει συγκέντρωση ή οτιδήποτε άλλο στο οδείο και την ίδια ώρα απαγορεύουνε με απόφαση λέει της γενικής της διεύθυνση αστυνομίας Αθηνών, δηλαδή της υφιστάμενης αρχής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνικής, για να μην φάει την κλαπάτσα ο καταρχής, την τρώει η αστυνομία Αθηνών. Απαγορεύουν, λέει, στους Έλληνες πατριώτες να κάνουν συγκέντρωση, ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το Δίο Αθηνών που είναι, λέει, το ίδρυμα, το αυτοχρηματοδοτούμενο ίδρυμα Τσίπρα. Κύριε Γκέκα, ποιο αυτοχρηματοδοτούμενο ίδρυμα Τσίπρα. Πού τα βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρα να κάνει ίδρυμα. Αυτό δεν έχει τον ήλιο μοίρα, λέει. Με... Νοικιάζει στο Σούνιο. Όχι, Στέφαν, έχει... δεν είναι ίδρυμα. Είναι Ινστιτούτο. Μπορείτε. Ινστιτούτο. Έχει διαφορά. Ινστι... Ίδρυμα κάνει ο παροπλισμένο. Ινστιτούτο κάνει αυτό που θέλει να κανει ιδρυμα αυτο δεν εχει τον ηλιο μοιρα λεει νοικιαζει στο σουνιο οχι στεφαν εχει δεν ειναι ιδρυμα ειναι ινστιτουτο ινστιτουτο εχει διαφορα ινστιτουτο ιδρυμα κανει ο παροπλισμενο ινστιτουτο κανει αυτο που θελει να ξαναρθει Ναι, τι είναι το Ινστιτούτο, είναι Think Tank, τι είναι. Είναι, μια παρεγούλα σκέψη. Ακριβώ. Για να κάνουν τι αυτοί, αγαπητέ κύριε Εγώ σα ρωτάω, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι ανήξερο. Ίσως, ίσως είναι ε, τα λεφτά που έχουν απομείνει από το Σόρος τότε που είχε ακουστεί ότι είχε δώσει κάποια χρήματα σε βαλίτσες και όσα απέμειναν ε, ιδρύθηκε αυτό το Ινστιτούτο που είπατε. Ιρωνεύομαι βέβαια, αλλά που ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ε, κοιτάξτε, επειδή κύριε Χίο είχατε πει ε, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Εμείς, ξέρετε, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι, είναι μια παγίδα. Ο, όλη η αρχιτεκτονική της... Είναι, είναι, έτσι, είναι, έτσι, φτιαγμένη αυτή η συμφωνία που πραγματικά το ένα άρθρο είναι χειρότερο από το άλλο, ειδικά το άρθρο 7. Ε, μπορείτε να το ξαναδείτε που είναι, θα έλεγα, σχεδόν σατανικό. Ωστόσο, ε, σύμφωνα, το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση πάντα που δεν υπάρχει. Ούτε με αυτή την κυβέρνηση και ούτε με την προηγούμενη. Διότι έχουμε αυτό που λέμε ουσιώδεις παραβιάσεις. Ακριβώς. Σύμφωνα με το άρθρο 56 και 60 της ε, σύμβασης του Λονδίνου του 69 ή του 67 ε, για το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, λέει ξεκάθαρα ότι εάν συντρέχουν ουσιώδεις παραβιάσεις που έχουμε, διότι πιο επίσημα χείλη από τη νέα πρόεδρο και από τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, δεν έχουμε με τις παραβιάσεις αυτές. Όχι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΖΑΕΦ ήταν καλύτερη, γιατί έχουμε, έχουμε φτάσει κοντά, κοντά 400 ε, παραβιάσεις και δεν έχει αποσταλεί ούτε ένα διάβημα από την, από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε ουσιώδες παραβιάσεις, έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να καταγγείλουμε τη συμφωνία ή και, τα και να την, α, και να την ακυρώσουμε. Και τα παράγωγά της. Νόμιμα, μάλιστα. Κανένας, δεν θα, 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 θα μας πει. Το... Δίκαιο συνθήκων της Βιέννης. Λοιπόν, λοιπόν. Γρηγόρη Σερέτη. Έχω μαζέψει κάποιε δηλώσει που θέλω να σα διαβάσω για να καταλάβει ο ελληνικό λαό τι ακριβώ συμβαίνει. Κύριο Γκλιγκόροφ, πρωθυπουργό Φύρο. Είμαστε Σλάβοι, λέει, που ήρθαμε στην περιοχή τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, δεν έχουμε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Λιουπκό Γκεωργίευσκι, φίλο. Και έφαγε τη βόμβα. Συγγνώμη, Γρηγόρη, που σε, δια, σε διακόπτω, και έφαγε τη βόμβα ο Γκλιγκόροφ. Δεν έφαγε βόμβα και, και έφαγε, Κυριακόπουλε, κριτικό μηχανισμό που δεν τον έβαλαν εκεί που καθόταν, τον έβαλαν από την άλλη πλευρά. Και αν θέλετε να ξέρετε. Εγώ θα το πω γιατί το ξέρω, θα τα αποδείξω κιόλα. Κύριε Σερέτη και κύριε Πακυριακόπουλε, Έλληνες πράκτορες πήγαν εκεί. Κατετολήν του Γερό Μητσοτάκη. Ελάτε τώρα, ο Γερό Μητσοτάκης πήγε να φάει τον Γκλικόροφ. Δεν είναι θεωρίες νομοσίας, Σα σας φέρω άνθρωπο θα σας τα πει. Συμμετείχε στην Αποστολή. Λοιπόν. Συμμετείχε στην Αποστολή. Λοιπόν. Ο Γερό Μητσοτάκης πήγε να το φάει τον Γκλικόροφ. Γιατί δεν πήρε τα ρολόγια. Θα κάνουμε άλλε 10 εκπομπέ. Λοιπόν, λοιπόν ναι. Ναι. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Λιούμπιο Λιουπκο... Γεωργίευσκη, πρωθυπουργό αυτός Η αρχαία Μακεδονία δεν βρίσκεται εδώ στα Σκόπια, αλλά νοτιότερα τη Ελλάδο. Μύροσλαβ Γκρίτσεφ, δημάρχο Σκοπίων, σχεδιαστή τη σημαία του γειτονικού κράτου. Είναι απλά γελία, λέει, η σύνδεσή μα με το Μέγα Αλέξανδρο. Τόνι Ντεσκόσκι, καθηγητή δικαίου Πανεπιστημίου Σκοπίων. Προσπαθούμε να μετατρέψουμε ένα Σλαβικό έθνο σε ελληνικό. Λιούμπικα Αξέσκα. Πρέσβη της, ε, της Φύρομ στη ΣΥΠΑ. Είμαστε Σλάβοι και μιλάμε τη σλάβικη γλώσσα. Πέτρε Σιλέγκοφ, δήμαρχο Σκοπίων. Ο Μέγα Αλέξανδρο δεν ήταν ποτέ κομμάτι τη ιστορία μα. Έγινε τα τελευταία χρόνια. Και από την άλλη έχουμε τον Τζίπρα και τον Κατρούγκαλο να λένε ότι είναι ακραίοι όσοι διαφωνούν με τον όρο Μακεδονία για τα Σκόπια. Για να καταλάβει ο κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει. Σαν σήμερα, 17 Ιουνίου, ο ελληνικό λαό είπε όχι σε αυτή τη συμφωνία. Πήγε ο Τσίπρα, του έγραψε εκεί που δεν πιάνει η μελάνη, υπέγραψε, συμφώνησε. Τότε έκανε αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία λέγοντα ότι θα καταργήσει αυτή τη συμφωνία και ότι θα βοηθήσει του Μακεδόνε. Και τώρα συνεχίζει και υλοποιεί τη συμφωνία. Μιλάμε για προδότε, μα κυβερνάνε προδότε και ντρέπομαι πραγματικά για αυτού του πολιτικού. Εγώ θα καταθέσω και κάτι το οποίο σπάνια ακούγεται, γιατί θέλουμε το παραμύθι ότι ο Τίτο λέει του έφτιαξε, ο Τίτο του έφτιαξε για να συσπηρώνονται οι αριστεροί γύρω στην ψευδομακεδονία. Κι όμω την ψευδομακεδονία την έφτιαξε ο Μουσολίνη και οι φασίστε. Ήταν ο βασικό μοχλό προπαγάνδας για να δημιουργήσει πρόβλημα στα βόρεια σύνορα πριν κάνει την εισβολή. Και αυτό έχει αποδειχθεί με ντοκουμέντα και έγγραφα τα οποία διακινούνται στα Σκόπια στη δίκη των δοσιλόγων Βορείου Ελλάδο, η οποία ήταν η μόνη που τελεσφόρησε όπω έπρεπε. Αλλά φυσικά έχουν εξαφανιστεί Υπάρχουν βέβαια στο διαδίκτυο να αν τα αναζητήσετε, γιατί δεν βόλευε η ιστορία έτσι. Έπρεπε να βολευτεί αλλιώ, προκειμένου να υπάρχει ένα βραχίωνα εδώ, που να ενισχύσει την ψευδομακεδονική συνείδηση των Σκοπιανών, οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Χίτλ φυσικά και του κατακτητέ. Κύριε Γκέκα, ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, εγώ θα πω εντάχει ότι εμεί είχαμε κάνει γνωστοποίηση τη υπαίθρια συνάθρησή μα εδώ και μία εβδομάδα. Και το απαγορευτικό να ξέρετε ότι βγήκε εχθές το απόγευμα. Λιγότερο από μία μέρα από την προγραμματισμένη συγκέντρωσή μας. Και μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι είχε ήδη κινητοποιηθεί πολλοί κόσμος, είχε ενημερωθεί και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ενημερώσουμε ότι έχει ακυρωθεί η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Εμείς αντιπροτείναμε στην αστυνομία και κάποιες άλλες τοποθεσίες που να είναι σε μια σχετικά κοντινή απόσταση, αλλά όχι ακριβώ πάνω από το, ε, ε, έξω από το 2, αλλά ό,τι προτάσεις κάναμε στην αστυνομία, μας έλεγαν ότι τις έχει απορρίψει ο εισαγγελέα. Ε, εμείς πραγματικά, ε, γιατί εμείς, ε, ε, ο διοργανωτής ήταν η Παγκόσμια Συνοπροσποδία Παμακεδονικών Ενώσεων, που έχει παμακεδονικές ενώσεις από όλες τις υπήρους. Ήρθαν άνθρωποι από το εξωτερικό και από, μα, και από μακριά ή και από άλλα μέρη της Ελλάδος και ξαφνικά μα λένε το απόγευμα της Κυριακής ότι, ότι είναι άκυρο. Και εμείς του είπαμε, ωραία, πείτε μα πώς μπορούμε όλο αυτό το κόσμο, ο οποίος είναι καθοδόν ή, ή έχει ήδη έρθει, να του πούμε ότι ξαφνικά ε, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και μας είπανε, ωραία, πηγαίνετε τότε στο Σύνταγμα, που είναι, δεν είναι μακριά αλλά δεν είναι και κοντά, και ξέρετε ότι έχει και, έχει και πολύ ζέστη αυτές τις μέρες, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Διέδωσαν πολύ γρήγορα σε όλα τα site και σε όλα τα μέσα ενημέρωση ότι βγήκε απαγορευτικό. Δεν είπαν ταυτόχρονα ότι μας κάναν τη χάρη να μπορούμε να βρεθούμε στο Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα υπήρχε μια σύγχυση στον κόσμο. Ορισμένοι που δεν άκουσαν τίποτα πήγαν στο οδείο και, και τους διώξανε. Άλλοι ακούσαν για το απαγορευτικό και δεν ήρθανε καθόλου. Και αυτοί που ήρθαν, που δεν ήταν και λίγοι, ήμασταν αρκετέ εκατοντάδε σήμερα, κάναμε αυτό που ήθελαμε να κάνουμε χθε, να διαμαρτυρηθούμε δηλαδή ακριβώς για αυτή την προκλητική διεθνή διάσκεψη που γίνεται, όπω είπε πολύ καλά ο κύριο Ερέτη, ακριβώ στην ημερομηνία που υπογράφτηκε η Συμφωνία των Πρεσπών έξι χρόνια πριν. Που τότε, αν θυμόσαστε, είχαν γίνει και τα βία επεισόδια στο Πισοδέρι, και σήμερα. Ήτανε το επόμενο ακριβώς επεισόδιο. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Εμείς δώσαμε υπόσχεση, στον κόσμο που ήταν εκεί ότι όταν ο κύριος Γεραπετρίτσο, υπουργό εξωτερικών, oh. που είπε ότι στη δική του τη θητεία θα φέρει προς ψήφιση τα τρία πρωτόκολλα ή μνημόνια συνεργασίας με τα Σκόπια, ότι θέλει να τα περάσει δική του τη θητεία, εμείς δώσαμε υπόσχεση στον κόσμο ότι θα είμαστε εκεί και αυτή τη φορά θα γεμίσουμε όλη την πλατεία συντάγματο. Κύριε Γκέκα, ο προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Δένδια, χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία των Πρεσπών με επίσημη ανακοίνωση. Ε, είπα το Βασίλειο. Ε, κύριε Γκέκα, εάν του λέγατε πω έρχεστε για τον Gay Pride, θα σα υποδεχόταν και κλιμάκιο από το Μαξίμου. Λοιπόν, Ρέει, να ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γκέκα.